Σήμερα λοιπόν έχουμε την, εγώ τουλάχιστον αισθάνομαι βαθιά ευγνωμοσύνη που μία γυναίκα στάθηκε απέναντί μου και μου εξομολογήθηκε τη δική της εμπειρία. Μία συνέντευξη με μία κυρία που για 30 ολόκληρα χρόνια ζούσε σε καθεστώς βίας και ο θήτης ήταν ο ίδιος της ο σύζυγος. 30 χρόνια. Ο άνθρωπος τον οποίον εμπιστεύτηκε, τον οποίο παντρεύτηκε, με τον οποίο έκανε παιδιά. Είναι συγκλονιστική αυτή η μαρτυρία. Δεν θέλω να κάνω κάποιο άλλο σχόλιο. Θέλω να τη δείτε, να την παρακολουθήσετε και να συνειδητοποιήσετε πόσο βαθιά είναι ριζωμένες οι αντιλήψεις μέσα στη συνείδησή μας, στη σκέψη μας, στην ψυχή μας, που φτάνουμε σε σημείο ώστε πάρα πολλά θύματα να μην αντιλαμβάνονται καν ότι αυτό το οποίο βιώνουν είναι κάτι μη φυσιολογικό και ότι είναι θύματα των ίδιων των ανδρών που έχουν εμπιστευτεί και έχουν αγαπήσει. Πάμε παρακαλώ να δούμε τη συνέντευξη. Η γυναίκα που συνάντησα έχει από τα πιο εκφραστικά μάτια που έχω αντικρίσει. Δεν φοβάται να σε κοιτάξει στα μάτια. Η ίδια μου είπε μάλιστα ότι δεν μπορεί να μιλήσει αν δεν κοιτά τον άλλο στα μάτια. Έζησε για 30 ολόκληρα χρόνια με έναν σύζυγο που την κακοποιούσε. Σωματικά, ελεκτικά, ψυχολογικά. Ακούστε όσα μου είπε και θα καταλάβετε γιατί μία γυναίκα μένει σε μία κακοποιητική σχέση και τι είναι αυτό που πραγματικά βοηθά ένα θύμα να αποφασίσει να προστατέψει τον εαυτό του. Θυμάστε την πρώτη φορά που ο πρώην σύζυγός σας πλέον σας χτύπησε? Ναι, τη θυμάμαι. Τι είχε συμβεί? Είχε έρθει παρέα σπίτι και είχαμε ετοιμάσει να φάνε, να πιούνε. Και μετά που φύγανε, κάτι βρήκε αφορμή και μου είπε ότι δεν έκανε σωστά, ότι δεν έγινε κάτι σωστό και μου έπαιξε σκαμπύλη. Πώς νιώσατε τότε? Νόμιζα ότι είχε δίκιο γιατί μάλλον κάτι σωστό δεν έκανα. Ήσασταν πολλά χρόνια σε σχέση όταν συνέβη αυτό, τον γνωρίζατε αρκετά καλά? Όχι. Ήταν ακόμα, ήμασταν καινούριο παντρεμένοι να το πούμε έτσι. Και εσείς πόσο χρονών ήσασταν? 16. Παιδί. Mm. Το δικαιολογήσατε λοιπόν τότε? Ναι. Η επόμενη φορά? Το ίδιο πάλι έτσι. Πότε αρχίσατε να αντιλαμβάνεστε ότι όλο αυτό δεν είναι φυσιολογικό να συμβαίνει? Μετά που μεγάλωσαν τα παιδιά και μου το είπαν τα παιδιά. Μέχρι τότε ποτέ δεν είχατε σκεφτεί ότι δεν μου άξιζε αυτή η συμπεριφορά? Όχι. Μου το είπε η κόρη μου. Που μεγάλωσε και ήρθε εδώ στο Ηράκλειο να σπουδάσει το παιδί μου και μάλλον είχε δει άλλες καταστάσεις και μου λέει, μαμά, θα σε πάρω εγώ εδώ. Λέω, γιατί? Δεν πρέπει να είσαι εκεί. Μέχρι εκείνη τη στιγμή δεν σας είχε περάσει ποτέ από το μυαλό ότι αυτό πρέπει να σταματήσει? Νόμιζα ότι ζούσα φυσιολογικά. Ήσασταν μία ευτυχισμένη γυναίκα? Όχι. Χαρά αντλούσατε στην καθημερινότητά σας? Όχι. Αυτόν τον άνθρωπο τον είχατε αγαπήσει? Ήτανε με προξενιό και τον είχα όχι αγαπήσει, συμπαθήσει να πω. Νιώθατε ασφαλής δίπλα του? Ναι, σαν να ήταν ο μπαμπάς μου. Κάνατε όνειρα μαζί του? Μόνη μου. Και ποια ήταν τα όνειρά σας τότε? Να μεγαλώσω τα παιδιά μου, να τα σπουδάσω, να φύγουν από εκεί που ήμουνα εγώ, για καλύτερα αυτά, και να ζήσουν καλύτερα από εμένα, όχι όπως ήμουν εγώ. Για σας δεν είχατε σκεφτεί πάντως κάτι? Όχι, ήθελα τα παιδιά μου μόνο. Εντάξει.
Και τι συνέβη και κάποια στιγμή αποφασίσατε ότι μέχρι εδώ? Την τελευταία φορά που μου είπε έτσι η μικρή μου, λέω κάτι με βάλε στις σκέψεις. Και μετά βρήκα το τηλέφωνο εδώ στα κορίτσια και μου με παρατρύνανε πιο πολύ. Και λέω τελείωσε, δεν θα ξαναφάω άλλη φορά ούτε σκαμπύλι, ούτε μύγα δεν θέλω να έρθει πάνω μου. Και μετά το πήρα απόφαση και μιλούσα με τα κορίτσια από εδώ. Και μία τελευταία φορά που με έδιρε, τέλος. Άνοιξα την πόρτα και έφυγα. Είχατε φροντίσει για την επόμενη μέρα? Είχα δουλειά. Είχα σπίτι δικό μου. Αυτό πώς είχε γίνει, εξηγήστε μου το. Πώς είχατε δικαιολογήσει την ύπαρξη ενός σπιτιού? Δούλευα και έπρεπε να έχω σπίτι δικό μου. Και το νοικίαζα. Ήταν μακριά η δουλειά από το σπίτι της οικογένειας? Και έτσι είχα ένα δικό μου σπίτι, είχα δικιά μου δουλειά. Τα παιδιά είχαν φύγει και έτσι λέω τέλος. Τα χρόνια που μείνατε σε αυτή την σχέση, τι ήταν αυτό που σας κρατούσε? Τα παιδιά, τίποτα άλλο. Και αν το ξανασκεφτόμουν με αυτό το μυαλό μου που είναι τώρα, θα έφευγα. Και εσείς ήταν τα μικρά παιδιά. Εκ των υστέρων έχετε σκεφτεί ότι αυτές οι εικόνες, δεν ξέρω, τα παιδιά εκτέθηκαν ποτέ σε τέτοιες εικόνες βίας? Πάρα πολλές φορές. Ήταν η ασπίδα μου, για να μην με δέρνει. Έμπαιναν μπροστά τα παιδιά? Ναι, για να μην τρώγω εγώ ξύλο. Τα παιδιά είχαν υπάρξει θύματα της βίας του? Ευτυχώς, όχι. Μόνο ο μεγάλος μου κάνα δύο φορές, τρεις. Αντιδρούσε περισσότερο από τους άλλους και ενδεχομένως γι' αυτό μπήκε στο στόχαστρό του. Ναι. Εσείς πώς νιώθατε όταν βλέπατε να χτυπάει το παιδί? Ήθελα να τον πιάσω, να τον δείρω. Δεν ήθελα να δέρνει το παιδί μου. Το περιβάλλον σας τι έλεγε για όλα αυτά? Γνώριζε γι' αυτό που ζούσατε? Όχι. Δεν είχα πει ποτέ στη μάνα μου, στον πατέρα μου, τίποτα. Ούτε. Άλλοι άνθρωποι κοντά σας, δεν υπήρχαν άλλοι άνθρωποι, φίλοι, συγγενείς, ο κύκλος σας? Δεν το έλεγα. Η γειτόνισσα το ήξερε. Είχε δει καταστάσεις, γιατί στο χωριό μένουμε σχεδόν όλοι μαζί σε ένα σπίτι, αφού ήμασταν στο χωριό. Αλλά απλώς φοβότανε για να μιλήσει μάλλον η κοπέλα. Και δεν έλεγαν κάτι. Εγώ δεν έλεγα κάτι. Πώς είστε, μια χαρά, καλά περνάμε. Δεν έδινα δικαιώματα. Αντίστοιχα, αν εσείς τώρα διαπιστώσετε ότι μια γυναίκα του περιβάλλοντός σας βιώνει κάτι αντίστοιχο, τι θα κάνετε σήμερα? Θα την αρπούσα και θα την έβγαζα από εκεί μέσα. Όχι άλλες τέτοιες γυναίκες. Είναι εύκολο να φύγει μια γυναίκα? Όχι. Δεν είναι. Γιατί φοβάται. Τι φοβάται? Έχει ένα φόβο του άντρα της, ότι θα τη σκοτώσει, θα τη δείρει, θα τη μαχαιρώσει, όπως γίνονται. Η γυναίκα που έχω απέναντί μου σήμερα είναι πιο δυνατή, διεκδικεί και ονειρεύεται. Αυτό που τη βοήθησε να σταθεί στα πόδια της και να πάρει αποφάσεις που της έσωσαν τη ζωή ήταν η σωστή ψυχολογική υποστήριξη από ειδικούς. Τι έχει πραγματικά ανάγκη μία γυναίκα, τι θα τη βοηθήσει σε αυτή την περίπτωση? Αυτό που με βοήθησε και εμένα, οι κοπέλες εδώ, ψυχολογικά, έτσι τραβήχτηκα. Και η ζωή σας από εκεί και έπειτα πόσο άλλαξε? Τουλάχιστον κοιμάμαι πιο ήσυχα. Κοιμάμαι. Μπορεί να ξυπνάω το βράδυ, να βλέπω να δω που είμαι, αλλά είμαι μόνη μου. Είμαι ελεύθερη. Χωρίς φασαρία. Πριν ξυπνούσα και έπρεπε να γίνει φασαρία. Ήμουνα μία υπηρέτρια γι' αυτό να. Φοβόσασταν ότι κάποια λέξη, κάποια κίνηση, ναι, οτιδήποτε θα ήταν μεμπτό για να σας τιμωρήσει? Ναι. Αν δεν μιλάς, γιατί δεν μιλάς? Όταν μιλάς, ξέρεις κάτι, γι' αυτό μιλάς. Τα παιδιά τι σας λένε για όλα αυτά?
Έπρεπε να φύγουμε νωρίς. Αυτό. Αλλά εντάξει, για κάποιο λόγο μάλλον καθόμουν. Δεν ξέρω. Ανησυχείτε για το τι κουβαλούν τα παιδιά σας. Ναι. Και ανησυχείτε αν και τα ίδια αναπαράγουν τέτοιες εικόνες. Ναι, τα γόρι. Αλλά νομίζω ότι δεν νομίζω να το κάνει το ίδιο λάθος του πατέρα του. Δεν θέλω. Τους συμβουλεύετε, τους μιλάτε, ναι. Τι τους λέτε. Αυτό που ζούσαμε ήταν αρρώστια. Μου το λένε και τα ίδια τα παιδιά. Ήθελαμε να σώσουμε και τους δύο, μου είχε πει ο γιος μου. Σώσαμε τον ένα, εσένα μαμά. Ένας σύντροφος που κακοποιεί τη σύντροφό του, οποιαδήποτε μορφή κακοποίησης και αν τις ασκεί. Φαντάζομαι σε εσάς η κακοποίηση δεν ήταν μόνο βιοπραγία. Όχι. Κακελεκτική, συναισθηματική. Ναι. Ένας σύντροφος, λοιπόν, ένας άνδρας που κακοποιεί τη σύντροφό του, έχει περιθώρια να βελτιωθεί. Όχι. Δεν βελτιώνεται αυτό. Όχι. Την ώρα που πίνει κιόλας. Αλλά δεν είναι το πιστό. Το έχει. Μια ζωή προσβολές. Είσαι ένα σκουπίδι. Είσαι ένα τίποτα. Αυτό. Τώρα τι εικόνα έχετε για τον εαυτό σας. Πώς νιώθετε για εσάς. Τώρα είμαι πιο ήσυχη, πιο ηρέμη. Κάνω αυτά που δεν έκανα ποτέ. Πάω όπου θέλω εγώ. Δεν το λέω πουθενά, πάω έτσι. Ανοίγω την πόρτα, φεύγω. Αυτό. Είναι ό,τι καλύτερο τώρα. Νιώθετε δυνατή, περήφανη. Για τα παιδιά μου, ναι. Αλλά τα παιδιά μου λένε για σένα, μαμά. Για τον εαυτό σας δεν νιώθετε έτσι. Κάποιες φορές προσπαθώ να κάνω και άλλα πράγματα. Δεν με φτάνουν αυτά που έχω κάνει ως τώρα. Θέλω και άλλα. Τι είναι αυτό που θέλετε. Θα ήθελα πάρα πολύ ένα σπίτι. Ένα δικό σας σπίτι εννοείται. Όπως έχω κάνει κάποια μικρά πράγματα για τον εαυτό μου, θέλω και αυτό. Υπάρχει κάτι για το οποίο φοβάστε πολύ. Όχι. Τώρα όχι. Τώρα είμαι ελεύθερη.